Καλώς στην Αμερικάνικη βοήθεια. Something for sale, τίποτα για πούλημα. Alles kaufen. Cigarettes. Lighters. How much? Σιγά σιγά. Ένας ένας και εμείς προχνώσαστε στο ταμείο. Καπνός. Καμινετάκι. Junior, triple X junior. What is that? Money, λεφτά. Από εκείνα που μαζεύεις εσύ, τα πηγαίνεις στην εφορία και σου λέει έκτακτο πράγμα, φέρε μου κι άλλα. Much more. Κι άλλα. Μωρά αδερφάκι μου, τεγκόμενα να σου να. Καλά είναι αυτά. Good. Έξτα πριν. Στο ξέρω και πως το μάθανε. Πάρε και το ψηλιάτι. No, 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 no. Προσβάλα. Εντάξει. Μα σιρεμένε, πώς τη βόλεψες έτσι. Από επιστήμονας άνθρωπος θα κάνεις τράπα με τις ξένες δυνάμεις. Η επιστήμη, κύριε τέτοια, είναι σαν το καρύδι. Έτσι και βγει κούφιο, δεν μπορείς να φας μήτε το φλούδι του. Γεωλόγος. Και τι βγήκε. Έφαγα το παρατάκι του γέρου, έκανα βόλτα όλο τον κόσμο και σήμερα δεν κάνω δουλειές του ποδαριού, θα φάω τα δεσίματα από τα βιβλία. Μα λένε ρε φίλε ότι κρατάς καλό σπίτι. Τον Περέα λέει τσακωνομάς και στην Αθήνα κάνεις το λέλε. Έχεις ακούσει που λένε τσακώνω την καλή. Και. Έτσι και δεν τσακώσω, με βλέπω στο Άγιο Νόρος να κοιτάζω τη μούρη μου στον καθρέφτη και να ζωγραφίζω τον Αγιάννη τον νηστευτή. Καλογεράκι θα γεννήσει. Κεράσα θα φορέσω. Τι να κάνεις. Άλλος δουλεύει του ποδαριού και άλλος έχει γραφείο και κάνει την κομπίνα. Δήθεν ότι κάνουμε δουλειά εδώ μέσα. Πώς δεν φάνηκε ακόμα γύρω μουρμούρης. Γιατί άργησε έτσι. Α, μου φαίνεται πως πάει να εισπράξει το λογαριασμό του καλοκαιρινού. Την καλή σας την ημέρα, κύριε Προϊστάμε. Μέρα. Ήρθε ο Ντελαπής. Όχι ακόμα. Μια επιστολή. Δική μου. Μάλιστα. Από το τσιρίγο. Έτσι κάνει κάθε φορά που παίρνει γράμμα από το τσιρίγο. Γιατί. Εσένα, σου είπα να μην μου κάνεις κόρτες. Ενευριάζεις. Μάλιστα, εσύ, Αγγέλα. Αδειά. Καλή σας ημέρα, κύριε. Καλημέρα. Μέσα είναι. Ναι. Κανένα νέο χρόνο. Τίποτα, κύριε Πεστάλη. Καλημέρα. Επιτέλους, κόπιασες. Πάλι νευράκια. 12 η ώρα μου ήρθες στο γραφείο. Όχι και 12.
εισέπραξα το λογαριασμό του καλοκαιρινού. Μπα, και εσύ. Τι κι εγώ. Γιατί βρήκα τον καλοκαιρινό στον δρόμο και του τα ζήτησα. Δεν ήξερε, φαίνεται ότι τον εξοφλήσανε στο μαγαζί και μου τα έδωσε. Θα τη στήσει πίσω. Τώρα πάνε αυτά. Δεν είναι τακτική αυτή, Φίξο. Δεν λέω. Εσύ κάνεις τις κοπίνες, αλλά δώσ' μου τσιγάρο. Αν πάρει και κανένα μπακέτο, καημένε. Όχι, δεν θα ανάψω. Τι είναι αυτό, συνήγο. Τέτατο. Κατάλαβα. Σου ζητάνε τίποτα δωράκια πάλι τα νύψα σου. Αγαπητέ θείε Διονύση, από υγεία μάθω ότι είμαστε καλά. Του Θόπερ δίμα σποθώ. Καλά είναι από υγεία στο τσίριγο, Διονύση. Δόξα τω Θεώ. Μόνο ο θείος ο Αντώνης ήταν κομμάτι άρρωστος και απόθανε. Τι λέει, πέθανε ο Αντώνης. Έτσι λέει, πέθανε κομμάτι. Και άφησε όλη του την περιουσία κάπου 100.000 λίρες στην κόρη του την Παγώνα. Ε! Με τον όρο να έρθει η Παγώνα, λέει. Ε! Και να καθίσει μαζί σου. Τι, μαζί σου που είσαι ο κοντύτερος συγγενής και... Γεια, να την κυδαιμονέψει αυτή και τα λεφτά της και να την παντρέψεις. Παντρέψω! Η Παγώνα έρχεται στις 17 του μηνός. Εκατό χιλιάδες λίρες. Εγώ. Τυχερή Παγώνα. Και εσύ τυχερός. Εγώ. Γιατί εγώ. Όσο να είναι. Πότε έχουμε 17. Σήμερα. Σήμερα. Βέβαια. Τώρα. Δεν με κάνεις έτσι. Ψυχραιμία. Χρόνι. Μάλιστα κύριε Πεζάμενη. Απάνω στον κάλο με πέτυχες. Πάρε την ακτοπλογία και ρώτησε πότε έρχεται το βαπόρι από το... Τσιρίγο. Κατάλογος. Πού δεν είναι, Πού στο διάλογο κατάλογος. Να στο γνωρίζω, ρε. Να το σκύρι μπροστά μου. Ακτοπλοεία. 42-6-39. Άντε, ντε. Ακτοπλοεία, παρακαλώ. Πότε έρχεται το βαπόρι από το Τσιρίγο. Όχι, κύθυρα. Τσιρίγο. Τσι. Κύθυρα. Μάλιστα, κύθυρα. Ήρθε. Τώρα. Τώρα τι θέλει, να το στείλουμε πίσω. Στάσου. Θα στείλουμε στον Πειραιά αυτό το βλάκα. Ποιο βλάκα. Εμένα, κύριε προϊστάμενε. Και θα ζητήσα το βαπόρι του Τσιρίγου και δε σπινίδα Παγώνα. Κατηφέ, πρωτοξαδέρφου μου κόρη είναι. Μάλιστα. Και θα τη φέρεις εδώ. Μάλιστα εκεί μπροστά. Κατάλαβες. Και αν δεν την βρω. Να μην πατήσω εδώ χωρίς την Παγώνα. Κυνηγάνε. Όχι. Τότε γιατί τρέχουμε. Βιάζομαι. Ο Χρόνης. Κλεωμένη. Πού βρέθηκες εδώ. Εσύ πού βρέθηκες. Εγώ ψάχνω. Για Αμερικάνους. Για τσιριγότες.
Τι λες, μωρέ, εσύ τα κονομάς με τσιριγότες. Τι τα κονομάω, δεν κονομάω ποσός. Απλώς ψάχνω. Μα συγγνώμη, δεν είστε ο κύριος Κλεωμένης Φοινινής, η φοιτητής γεωλογίας εν το πανεπιστημίο? Ολόκληρος. Καλά, πώς άλλαξες έτσι? Διότι κι εσύ δεν είσαι ο Χρόνιος που καθόμαστε στο ίδιο θρανείο και όλο έμενες μεταξύ τα αστέως? Βεβαιότατα. Και πώς έγινες έτσι σαν σπήνος? Καναβούρι σε ταΐζουνε. Ποσός, εγώ είμαι λογιστής. Τι λες, μωρέ, και βλέπω κουστούμάκι. Με δώσεις. Πουκαμισάκι. Με δώσεις. Παπουτσάκι. Με δώσεις. Εσύ από το δώσε δώσε θα ρέψεις. Και εσύ από τη φλιαρία θα με κάνεις να χάσω την παγώνα. Ποια θα χάσεις? Την παγώνα, ιστορία ολόκληρη που δεν έχω καιρό να την πω. Άλλη φορά. Πότε θες να βρεθούμε? Το βράδυ τι κάνεις? Περιμένω να ξημερώσει. Μωρά, απόψε τι κάνεις? Α, εννοείς να συναντηθούμε το βράδυ? Από αντίληψη σε ξουράφι. Να, λοιπόν, το... Για κλεντάκι. Πονηρόν. Κέντρο. Χορευτικό. Τέτοιο. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, απόψε σε 9 στη μελαγχολική Πέρδικα. Πήγαμε. Πότε? Ναι, και τώρα τρέχω για την παγώνα, ε. Γεια σου. Γεια χαρά. Εκατό χιλιάδες λίρες. Σώθηκες. Εγώ? Εκείνος που θα την παντρευτεί. Δείξω. Έχω μια ιδέα. Εσύ ιδέα? Αδύνατον. Σου μιλάω σοβαρά. Έστω, πέστη. Εσύ είσαι ανήπαντος. Μάλλον. Δηλαδή τι θέλεις να πεις? Η παγώνα. Δεν πιστεύω να έχεις αξίωση να την πάρω εγώ. 100.000 λίρες είναι αυτές. Να πάρω την παγώνα. Μια χωριάτα. Βρε, άστο καλό. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Για στάσου, ρε παιδί μου. Δεν είναι αμαρτή να δώσουμε τα λεφτά σε ξένους? Τον άδικο Διονύση. Εγώ δεν πει να μοιραστώ το κρεβάτι μου με μια παγώνα. Με 100.000 λίρες αγοράζει δύο κρεβάτια. Βέβαια, δύο. Καλά, και εσύ τι έχεις να κερδίσεις να την πάρω? Τα μισά. Συνεταίροι δεν είμαστε? Τι, τα μισά? Μου τι μας λες? Εγώ θα πάρω τη βλάχα και εσύ τα λεφτά. Για κουνά το κεφάλι σου. 25% θέλεις? Τρίξω. 25 και πολλά σου είναι. Έστω. Σάιν. Καλά, και αν δεν με θέλει? Δική μου δουλειά. Και η διαμόνωση δεν είναι? Ό,τι θέλω την κάνω. Το ζωνοχρόνι είναι ακόμα να φανεί. Έχω τέτοιο εκνευρισμό που δεν μπορώ να δώσω δουλειά στην Κέλλας. Ναι. Mr. Don't cut, please. Πώς είπατε? Mr. Don't cut. Don't cut. Αγγέλα. Έλα μέσα, παιδί μου. Με συγχωρείτε. Γρήγορα. Παρακαλώ, περιμένετε ένα λεπτό. Συγχωρείτε, τι είχατε πει δεσποινής? I want to say, θέλω να πω τον Αγγέλα. Κύριο. Μια στιγμή. Άχι, μητή. Σας παρακαλώ, δεσποινής παγώνα. Τι βρήκες? Τι βρήκα επιτέλους. Περάστε, δεσποινής παγώνα. Περάστε, δεσποινής παγώνα. Τι είναι αυτή? Παιδί μου. Έμα μου. Άχι, άχι. Με επιστρίξω. Τέτοια κορίτσια, τέτοιες κούκλες βγάζει το σόι μου. Ναι. Έλα, κάτσε πουλάκι μου. Εκόπιες από λίγα τη βρω, κύριε Προϊστάμενε. Έφαγα όλο τον Πειραιά.
Δόξα τω Θεώ που έκανες και εσύ μια σωστή δουλειά. Καθίστε εσείς, Παγόν. Έτσι, μπράβο. Να δεις που θα σε λιγοκυρέψουμε. Έφρυξο. Τι? Αν επιμένεις. Χωρίς. Κύριε Δαχή. Θέλω να φύγω. Σκαλμός. Κάτσε, πουλάκι. Τώρα, μια στιγμή. Τρελάτιες, τώρα που μου τάραμε τη δουλειά. Λεφτά, φρίξω μου. Λεφτά με ουρά. Δεν γίνεται τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν έχεις δίκιο. Αν την προσέξεις κατά βάθος, έχει γραμμή κλασική. Στο τέλος, μην ξεχνάς ότι είναι και δεξιά μου φρίξω. Έπειτα έχει και τον κόσμο τα... Παρακαλώ, τι θέλετε. Ο κύριος Δονκάς. Διονύσιος Κατηφές, παρακαλώ. Κατηφές. Α, ο κύριος. Ω, ποια είμαι. Ποια είστε. Η Πέγγι. Η Πέγγι. Δηλαδή, ποια Πέγγι. Η Πέγγι Κάτσου, η ανεψιά σας. Yes. Η κόρη του Άντωνι Κάτσου, από την Αυστραλία. Η Παγώνα. Yes. Η Παγώνα. Παιδί μου. Αίμα μου. Τα βλέπεις, Ρίξο. Τέτοια κορίτσια. Τέτοιες κούκλες βγάζει το σόι, βλέπω. Και πώς ήταν να έρθεις έτσι ξαφνικά. Εμείς σε περιμέναμε. Δύο. Θέλω να φύγω. Να πάω σπίτι μου. Τι. Πώς. Ποια είναι αυτή. Τι θέλει αυτή εδώ, ε. Μα κύριε προϊστάμενε. Έξω. Μα αυτή βρήκα το αβόη. Έξω. Με απόστα μου. Ορίστε μας. Κουβάλισε στο παλιό κάρο. Τι να την κάνω, κύριε Προστάμε. Να την δείξει κασίδα σου. Ορίστε μας. Ουξ. Κάθισε, παιδί μου, κάθισε. Oh, thank you. Τι you. Με συγχωρείτε, έχω συνηθίσει με τα αγγλικά. Γιατί αγγλικά μιλάνε στο Τσιρίγο. Μα, εγώ τους άφησα να μιλάνε ελληνικά. Μα, δεν έρχομαι από το Τσιρίγο. Αλλά. Από την Αυστραλία. Αυστραλία. Yes. Oh, εγώ δεν ήξερα τη διεύθυνσή σας, γι' αυτό έγραψα στο Τσιρίγο να σας ειδοποιήσουν ότι φτάνω. Και εμείς νομίζουμε ότι έρχεσαι από το Τσιρίγο. Καλά. Και πώς βρήκατε το γραφείο μας. Απλούστατα. Μόλις κατέβηκα από το βαπόρι, κοίταξα στον κατάλογο του τηλέφωνο. Θιεντό, είσαι ο μόνος που έχω τώρα στον κόσμο. Θιεντό. Ναι, παιδί μου. Αυτό είναι τσεκ της Australia Bank για 100.000 λίρες. Είναι ένας κύριος που γνώρισα στο ταξίδι. Μπήκε στο Portside. Πολύ gentleman, πολύ gentleman. Και το τσεκ. Yes. Είναι πληρωτέων. Yes. Πληρωτέων στην Ελλάδα 2 μήνες ύστερα από την ημέρα που θα έρθω. Δηλαδή 2 μήνες από σήμερα. Travel check. Ταξιδιωτικό τσεκ. Yes. Ποιος είναι ο κύριος. Ο συνεταίρος μου. Φρίξος Δελατής. Partner, how do you do? Καλά, μερσή. Γιατί όμως μετά 2 μήνες. Μεγάλο ταξίδι. Εγώ μόνη μου το βρήκα πιο σίγουρο έτσι. Πάμε σπίτι, είμαι λίγο κουρασμένη. Σπίτι, δεν γίνεται. Το διορθώνουμε. Ναι, το σοφαντίζουμε. Λίγες μέρες θα μείνετε στο ξενοδοχείο. Στην κυρία Σταμάτα μια φορά είναι αδύνατο να την εγκαταστήσεις. Πρέπει να νοικιάσεις και να επιπλώσεις σπίτι, Ντόν. Μην μιλάς, Ντόν. Να ξοδέψω τόσα λεφτά. Βέβαια, επιχείρηση κάνουμε. Χρειάζονται κεφάλαια. Και ποιος θα αναλάβει. Εγώ. Δώσ' μου τσιγάρο.
esta tuna, aunque me espine la mano. ¡Ay, ay, 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 ay! La águila siendo animal se retrató en el dinero. La águila siendo animal se retrató en el dinero. Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal. Pidió permiso primero. Soy hombre malo, malo y mal averiguado. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Πέγγι Κατς, αυτή. Ποια? Την έχω γνωρίσει στην Αυστραλία, στην Καμπέρα. Έχεις πάει στην Αυστραλία? Τότε που ήμουν γεωλόγος. Και γιατί δεν σε κρατήσανε να βόσκεις τα καγκουρό? Γιατί είχα ξεχάσει την γλίτσα μου. Ωραία κοπέρα, τη θυμάμαι. Όχι, ωραία. 100.000 λίρες δεν είναι ωραία. Είναι κανονή. 100.000 λίρες, χρόνια. Ναι. Σου δίνω τις 5. Δώστες. Εννοώ τις 5.000 από τις 100. Πότε? Μα την πάρω. Κλοπή δηλαδή? Δουλειά με εισαγγελέα ποτέ. Γάμος. Γάμος. Άμα την παντρευτώ. Την Πέγγι. Αν ποιον εσένα. Και τι πρέπει να κάνω εγώ? Να με βοηθήσεις. Ναι, 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 θυμάμαι το γάμο, ε. Όχι βρε, το γάμο. Μόνο που με θυμάται αλλιώς. Με χωρίς τα στιμές, με χρυσό δόν, κομψό, η φυγητή τυπικό. Ε, και δεν ξαναγίνεις έτσι. Κουρία υπάρχουνε, οδοντοιατρία υπάρχουνε, απ' όλα υπάρχουν. Μπράβο. Λοιπόν βρε χρόνια, καμιά φορά εσύ έχεις και μυαλό. Καμιά φορά έχω. Λεφτά έχεις? Ποτέ. Γιατί θα χρειαστούμε λεφτά. Στάσου, ο Αγκόπης. Τι, μοιράζει λεφτά, πάμε. Δανείζει. Λοιπόν, δάνειο, κουρίο και συμμαχία με σένα. Γεγγε. 10.000. 5 είπαμε. Μάλιστα. 5 που λες εσύ και 5 που λέω εγώ, 10. Είσαι ληστής. Λογιστής. Είδα. Πάει. Όχι άλλο. Το πίνω πολύ γλυκό. Ο συνεταίρος σας δεν ήρθε ακόμα για το τσάι. Θα έρθει.
Είναι σπουδαίο παιδί ο Φρίξος. Δηλαδή, τι σπουδαίο. Τέτοιος κύριος είναι ζήτημα αν υπάρχει τρύπες. Τίμιος, εργατικός που... Ναι, αλλά ο δεύτερος ποιος είναι, δεν μου τον είπατε. Εγώ, ποιος άλλος. Κρίμα που δεν έχω κορίτσι να τον κάνω γαμπρό. Ω, νάτος. Καλημέρα. Καλημέρα. Λίγα λουλούδια για να στολίσουμε το καινούργιο σπιτικό. Thanks. Γεια σου, Ντο. Μέρση. Τσάι. Ναι. Πόση. Δεν το πίνει με ζάχαρη. 6 κομμάτια. Πόση. Μέρση. Λοιπόν. Ευχαριστημένη. Yes. Ο θείος Δόν είναι πολύ καλός. Με κάνει να ξεχνώ το μακαρίτι του μπαμπά. Ο καημένος ο Αντώνης. Ο καημένος. Δώστε μου ένα τσιγάρο, θείο Δόν. Νόου, θέλω από το θείο. Thanks. Σας υποσχέθηκα κανένα περίπατο, θα πάμε. Βεβαίως. Μια στιγμή όμως να ετοιμαστώ. Pardon. Δον. Με νευριάζεις. Δεν φταίει που χάλασα του κόσμου τα λεφτά για το ρημαδόκινο. Με λες και Δον. Τι θες. Πρέπει να πληρώνεις, αγαπητέ μου. Τι κάνεις έτσι. Τι αν ψάξω να βγάλω περίπατο. Δεν θα βγάλω τη δική μου. Πόσα. Αν κρίνουμε ανάλογα με το ύφος της, θα χρειαστούν περίπου... 400 κομμάτια έχω πληρώσει. 400. Και 6 που θα μου δώσεις. Πόσα. 6. Αυτό είναι ληστεία. Είναι εκβιασμός. Είναι μαρτύριο. Αν δεν πετύχουμε, να ξέρεις, θα αυτοκτονήσω. Βασίσου στη γοητεία μου. Με 6 κομμάτια, έχεις την υπηρεσία σου ένα γόη. Ρέντι, δεν άλλαξες, σ' αρέσει. Δεν ξέρω τι να πρωτοθαυμάσω. Το φόρεμα ή εκείνη που το φοράει. Πάμε. Yes. Γεια σου, Ντόν. Γεια σου. Bye bye. Στον καλό. Εγώ με μοσιού διοικείται από τράπεζα, συμφωνία έκανα. Αγώ με είπε, εμείς τράπεζα ούτε παλιά ρούχα τα πουλάμε, ούτε παλιές μηχανές τα δίνουμε, ούτε τίποτα. Άμα και εσύ τραπεζιτικές δουλειές δεν θα κάνεις. Δανεικά δεν θα δίνεις, με είπε. Συναποβλάσταρα. Τι είναι αυτό. Αρλούμπες. Και αφού σου φέρνω τέτοια δουλειά και τη ρίχνεις στον τενεκέ με την ψαρόκολα, χαίρεται και πάω για αλλού. Στάσου, στάσου. Άντε, πάω αλλού. Πού θα πας, βρε, κιόπολο, κιόπε, πού θα πας, πού πας. Να βρω λεφτά. Πολλά ζητάς, βρε. Πόσο είναι το πρίκα. 100.000 λίρες. Χρυσές, από χρυσό. Όχι, μπαμπακερές. Και πόσο θα σε δίνω, εγώ. Θα χρηματοδοτήσεις τη δουλειά για να την παντρευτώ την Καρδερίνα. Αμάν, Καρδερίνα, πουλί θα παντρευτείς. Όχι, κουρούνα. Την κοπέλα, βρε, για να την παντρευτώ χρειάζονται λεφτά. Πόσο χρειάζονται. Δραχμές, τα στέφανα. 300 παπάδες, 200 λαμπάδες, με 1.000. Μπόλικα, εντάξει είσαι. Βρε, θέλω λεφτά, πολλά λεφτά να ανοίξω σπίτι. Βρε, το σπίτι δεν ανοίγει με παράδες, με κλειδί ανοίγει. Σπίτι, βρε, κοστούμια, έξοδα, αυτή δεν είναι από τις κοπέλες που ξέρεις. Να γνωρίσουμε, παιδί μου, να γνωρίσουμε. Πρώτον, δεν θα τη γνωρίσεις, γιατί έτσι και σε δει που είσαι σαν καλαμαράκι της κονσέρβας. Α, για να σου πω, εμένα μη με λες καλαμαράκι της κονσέρβας, γιατί εγώ θυμώνω. Α. Σε πείραξε το καλαμαράκι. Όχι, βρε, κονσέρβες πειράζουν στο μάχη μου. Στο μάχη μου. Λοιπόν, έτσι και την καταφέρω να την παντρευτώ, παίρνεις τα έξοδα που έκανες και 5.000 λίρες. Βάει. Και τι να κάνω τόσους παράδες. Φάτε σάμαλι. Να φάω σάμαλι. Θα σκάσω. Μακάρι. Εσύ δεν είσαι για μεγάλες δουλειές. Λοιπόν, ναι ή όχι. Στάσου, μπρε. Μη φεύγεις. Να το συζητήσουμε το πράγμα. Άιντε, φεύγω. Πού πας, μπρε. Πού πας. Να βρω λεφτά. Εγώ θα σου δώσω. 5.000 είπες.
Σωστές. Και δεν θα έχει μέσα Ιταλιάνικες. Ούτε μια. Λόγω τιμής. Ρε, από την Αυστραλία έρχονται οι λίρες. Δεν έρχονται από την Νάπολη. Ε, άιντε, να σε δώσω. Άμα θα με δώσεις και ένα χαρτί. Θα σου δώσω τον Άσο Κούπα. Βάλε εντέψεις. Χαρτί, βρε, ομόλογο θέλω. Τέτοιο λες. Θα σου δώσω. Άιντε. Στάσου. Στάσου. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Και δεν μου λες, άμα δεν πετύχουμε τη δουλειά, τότε τι εννοούμαστε, αυτό δεν μου το ξυνίζεις. Τι σε νοιάζει εσένα, εσύ θα έχεις το χαρτί και θα το διαβάζεις. Άντε φέρε γρήγορα και έχω να πάω στον κουρέ. Γύρω με κάνουν σχεδόν ρομαντικό. Βλέπεις ώρες-ώρες ξεφεύγει κανείς από τον εαυτό του. Και εμένα το ίδιο. Ξέρεις, όταν έφυγε από την Αυστραλία, φοβόμουν ότι δεν θα βρίσκα ποτέ ένα χαρούμενο και πολιτισμένο σύντροφο. Και βρήκες? Πέγγι, είναι καιρός που θέλω να σου μιλήσω. Πώς είστε, Miss Cat. Mr. Finnis, how are you? Έχω να σας δω από την ημέρα που ήρθαμε. Αδύνατο να ανακαλύψω τη διεύθυνσή σας. Είναι ο κύριος που ταξιδεύα μαζί. Στην Αυστραλία. Ο κύριος Δελαπής, ο κύριος Finnis. Χαίρομαι πολύ. Η φοιτητής της γεωλογίας εν το Πανεπιστημίο Αθηνών. Επιτρέπετε. Ε? Δεν φαντάζεστε τη χαρά μου που σας συνήθισα. Από την πρώτη μέρα ψάχνω να σας βρω. Χαρήκατε. Πολύ. Με τη Δεσποινίδα Πέλη κάναμε καλή συντροφιά κατά τη διάρκεια του ταξίδιου. Πολύ. Πολύ καλή συντροφιά. Ναι. Ο κύριος Φινινής κάνει ευχάριστη συντροφιά. Το βλέπω. Ελπίζω να κάνουμε πολύ συντροφιά τώρα που βρεθήκαμε. Η ελπίδα είναι εκείνη που διατηρεί τους ανθρώπους ακέραιους. Λουλούδια. Επιτρέπετε αυτά τα λουλούδια να ξεψυχήσουν στην αγκαλιά σας. Thank you. Πώς ξέρετε να κολακεύετε μια γυναίκα. Μικρή. Όλα. Όλα, παιδί μου. Ορίστε. Τι να τα κάνω τόσο πολλά. Ευχαριστώ. Μπορεί να χρειαστούν να τα στείλεις σε κανένα τραυματία. Έρχεστε συχνά εδώ? No, είναι η πρώτη φορά. Και η τελευταία. Λατρεύω τη θάλασσα. Mm. Αλήθεια, δεν κάνετε μπάνια, μη σπέγγι. Α, Μίστερ Φινινί, είστε πολύ τολμηρός. Μπάνια! Και την άφησες να πάει μόνη της στα μπάνια με αυτόν τον κουτοδάσκαλο. Γιατί δεν πήγες μαζί? Αφού δεν ξέρω πολύ. Πάει, το χάσαμε το κορίτσι. Να μάθεις. Τι? Τρελάθηκες?
Θρίξω! Θρίξω! Πίνω με τα σχήραση στο ύψος του στήθους. Όχι! Όχι έτσι, μωρέ! Στο ύψος του στήθους! Έτσι! Οι πόδες δέουν αλακτήριση μεταδυνάμιος το είδωρ. Μεταδυνάμιος! Έτσι! Η αναπνοή δέουν να είναι κανονική. Υψώνουμε τη δεξιά χώρα, όχι χείρα. Στρέφουμε την κεφαλή αριστερά και εισπνέουμε κανονικούς. Τι είναι αυτό? Ουίσκι. Πάγω. Όχι. Αυτό βρωμάει σαν κουριούς. Πιες το, θα σου κάνει καλό. Μα τι πάθετε εσείς οι δυο? Πώς που διάσετε? Στο γραφείο. Εκείνος ο παλιονέμης Σπύρας. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχετε συνηθίσει το κρύο νερό. Ο κύριος Φινινής. Να περάσει. Ορίστε. Ω, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν είναι πολύ αργά, Άλλωστε δεν έρχομαι για επίσκεψη. Καλησπέρα σας, κύριε Θείε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Θα πιείτε από αυτό το ματζούνι? Ναι, ευχαρίστωσαν και δεν συνηθίζω να πίνω. Ήρθα να σας καλέσω ειδικώς για μια παρτίδα τένις. Τένις! Α, ωραία! Τένις! Τελείωσε. Πρέπει να μάθεις τένις. Ποτέ. Δεν μαθαίνω τίποτα. Παράθηκα. Τελάθηκες. Εδώ μπήκαμε στο χορό. Θα χορέψουμε. Άκουσε τι σιλιάζει. Εγώ πλέον. Χοπ. Σετ. 6-4. Μου φαίνεται πως πετάμε τα λεπτά. Έτσι μου έρχεται να κατέβω να τους πάω στα μούτρα. Μερσί. Μερσί. Ωραία. Καταλήξαμε να τους κάνουμε και τις μπάλες. Α, μερσί. Μα, τίποτα. Επιτρέπετε να συστηθώ, κοκκός αφεντούλης. Και πάλι μερσί. Κι άλλος γαμπρός. Τελειώσατε. Ναι, τι, πάμε. Μπράβο, παιδί μου. Πολύ ωραία, πολύ. Κοκό, τα ρεύματα, θα κρυώσεις. Ρίξε κάτι απάνω. Ναι, μαμά. Εσείς όμως δεν παίξετε. Ναι, δεν σπίνεις, Μπίπη. Είμαι πολύ κουρασμένο. Μα, παίζετε τένις. Παίζει. Άκου, παίζει. Αν το τένις εμάς είναι το οικογενειακό μας σπορ. Άντε, πάμε. Να δεις τι ωραία παίζει ο Φρίξος. Αλήθεια. Θάλασσα τα έκανες, καημένε. Όχι έτσι. Μη στέκεσαι σαν γαλατάς. Πώς θέλεις, με έπρεξες. Όχι έτσι. Να έτσι, μωρέ. Με αυτή τη φωτογραφία θα κάψουμε καρδιές. Ακίνητος. Στάσου. Τώρα σε έχω καλά. Εντάξει. Έλα να κάνουμε τώρα λίγη προπόνηση. Με παρέλυσες. Ουφ. Με τάραξε ο ήλιος. Άντε. Ε,
Έτοιμος. Μια στιγμή. Έτοιμος. Πιο χαμηλά. Ρώσε για καημένε. Αμκούλα και τα χέρια σου, χριστιανέ μου. Τι μεγάλες ποινείς πέγγι, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Από το πρωί μου πάνε πνοϊκά όλα. Δρόμο! Την πάλι! Ναι, πάλι! Τι έπατε? Από πού? Αξιά, εγώ καλύτερα! Καλώ ήταν. Τι μούτρα είναι αυτά. Ρωτά κιόλα. Τέννη, κολύμπι, αντεραστέ. Να γελάω πρέπει. Αυτή δεν είναι η γυναίκα, είναι η δύναμή τη. Αν τ' άλλο δεν το έμαθε. Ποιο. Μου ζητάει αυτοκίνητο. Σήμερα λέει θα έρθει να σε πάρει να το δοκιμάσετε. Αυτοκίνητο. Τι σε νοιάζει. Με δικά τη λεφτά πληρώνει. Δικά τη. Όπου να είναι λίγη προθεσμία. Θα το εξαργυρώσω με το τσεκ. Αν δηλαδή δεν το φάει κανείς από τους μαντράχαλους που την περιτριγυρίζουνε. Καλημέρα. Ρε καλός μου το, ρε καλός μου το. Καλημέρα. Έλα. Πού? Στο αυτοκίνητο. Είναι κάτω. Θα διασκεδάσουμε. Ένα τσιγάρο. No, θέλω από το θείο ντό. Thank you. Πάμε. Bye bye, Θεοδό. Στο καλό. Θα σε δω το απόγευμα, ε. Πολύ αμφιβάλλω. Θα πάμε στην Πεντέλη. Αφού το θέλεις. Πεντέλη, εδώ σταματάει ο δρόμος. Όλοι οι δρόμοι έχουν ένα τέρμα. Ακόμα και ο δρόμος της υπομονής. Έλα, ανάπνευσε λίγο οξυγόνο, θα σου κάνει καλό. Εμένα δεν έχει ανάγκη το στήθος μου για οξυγόνο. Είναι γεμάτο. Από τι? Από σένα. Ο πύργος της δικής της Πλακεντίας. Λένε ότι τον έχτισε για να είναι κοντά σε κάποιο ληστή που αγαπούσε. Φαίνεται ότι οι ληστές έχουν μεγάλη τύχη με τις πλούσιες κυρίες. Θέλεις να ρίξουμε μια ματιά? Βέβαια. Εγώ δεν θα ξόδευα ποτέ λεπτά να χτίσω ένα πύργο για το χατήρι ενός ληστή. Όχι. Εσύ όπως πας θα ξοδέψεις τα λεπτά σου μόνο για το χατήρι κανένας ηλίθιου. Δεν λες τίποτα? Όχι, μ' αρέσει εδώ. Ναι, είναι τόσο ήρεμα. Έχετε στην Αυστραλία τέτοιες εξοχές? Yes, αλλά δεν έχουμε τέτοιες ερωτικές ιστορίες. Θαύμα. Ναι. Φύγαμε επιτέλους από εκείνη την Αθήνα, όλο σκόνη και θόρυβο. Και ανοεί τους κοσμικούς κυρίους. Λεγόταν Λουίζα Ντεριανκούρ, μια πλούσια γυναίκα που έκανε την παράξενη. Γιατί συνηθίζουν όσες έχουν χρήματα να κάνουν τις παράξενες. Αναστάτωσε την παλιά Αθήνα και η ομορφιά της γέμισε μια ολόκληρη εποχή. Τώρα η δόξα της σκεπάστηκε από τη μούχλα του χρόνου. Κανένας δεν θυμάται πια τη δούκισσα της Πλακεντίας. Ουφ, πολύ θλιβερή ιστορία. Θα προτιμούσα κάτι πιο εύθυμο. Τότε... Πέγγι. Πέγγι, άκουσέ με. Μα τι τρόπος είναι αυτός? Αφησέ με! Είσαι ανεδέστατος, αφησέ με σου λέω. Ενά λοιπόν.
Μαρινάκι! Όπως είπαμε. Γεια σας. Γεια σας. Στο μεθαυριανό πάρτι θα σας διαβάσω... Ό,τι γίνεστε εμείς παιδιά. Γεια σας, Τόλι. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα έρθεις στο πάρτι που δίναμε μεθαύριο. Με συγχωρείτε. Au revoir. Στο μεθαυριανό πάρτι θα σας διαβάσω τη νέα μου ορυκτολογική μελέτη. Το πάρτι. όχι, βα. Η Πέγκη δεν μας κάλεσε για μελέτη, μας κάλεσε για διασκέδαση. Πρόκειται περί της νέας μου θεωρίας για την επίδραση των μυκήτων, των μανιταριών εννοώ, επί των εδαφών των νήσων. Αμοργού και καλύμου. Στο πάρτι θα χορέψουμε. Η επιστήμη και μια γυναικούλα. Να το όνειρο της ζωής μου. Εσάς, κύριε Κοκό, ποιο είναι το όνειρό σας? Μόνο μια γυναικούλα. Κάπως αφηρημένη, μη σπέγγι. Yes, με συγχωρείτε. Δεν πιστεύω να ξαναθυμώσεις. Από την ημέρα που πείσμωσες, η καρδιά μου έγινε... Παγωτό. Ο κύριος. Παγωτό. Μάλιστα. Ο αίρος από γεωλογικής απόψεως είναι όπως τα πετρώματα που τα τρώει το νερό τρόπον τεινά. Όταν λείπεις μακριά μου, η καρδιά μου χτυπάει. Αυτά που λες. Ξέρω, είναι μονοτονία. Ορίστε. Άλλη φορά θα σας αναπτύξω και αυτή τη θεωρία. Έλα, φάει το παγωτό σου. Άλλωστε, η αισθηματική αυτή διάβρωση. Μα τι πάθατε, μη σπέλη. Nothing. Με συγχωρείτε. Γεια σας. Γεια σου. Μα τι έχεις και γυρίζει. Ποιο? Α, νευροκαβαλίκεμα. Μικρή. Ανεξήγητον, ανεξήγητον και πρωτοφανές. Έλα εδώ. Πάρε, παιδί μου. Εμπρός. Δεν είναι εδώ. Ποιος τον ζητάει? Ζουζού. Όχι, δεν θα έρθει. Ανάγκη. Στου συνεταίρου του κυρίου Κατηφέ. Βέβαια θα τον βρείτε. Έχουνε πάρτι. Πάρτι, διασκέδαση. Παρακαλώ. Είσαι το πιο χαριτωμένο θείος που γνώρισα στη ζωή μου. Ο Κούκος. Οχ, σας πάτησα. Με τάραξες. Μιλ παρτό, μιλ παρτό. Τα αισθήματα δεν έχουν καμιά σχέση με τα συμφέροντα. Δεν καταλαβαίνετε εμείς. No. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα χρήματα δεν με ενδιαφέρουν. Δεν λέω, μ' αρέσει. Αλλά αφού αγαπάω την Πέγκη... Κατά παραγγελία της μαμάς σου. Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα να χόρευα μαζί σας όλη τη ζωή. Άντε, άντε, παραχανιάζαμε. Εδώ έχει δροσιά. Κοιτάξτε ψηλά, τα αστέρια λάμπουν. Νομίζει κανένας πως είναι... Χρυσά. Ελάτε να καθίσω. Έχω να σας πω τόσα πολλά. Δεν μπορείτε να μου τα πείτε όρθιος. Τι λέτε, να πιαστώ.
Από την ημέρα που σας γνώρισα, με συγκλονίζει μια αναβραστική κατάσταση όπως των πλοιών της γης κατά τον δευτερογενή αιώνα. Είμαι έξαλλος, Πέν. Με καταλαβαίνετε, τα εγκατά μου κοχλάζουν. Τι την ήθελες αυτή, ναι. Τη μάνα του κουκού. Μα ο άλλος που την ξεμονάκιασε. Κουράστηκε να χορεύει το χρυσό μου. Δεν φαντάζεστε πόσο το έχω καλομάθει. Είμαι ένας υπότης, ένας παραγνωρισμένος ποιητής. Είμαι τρελός για σας. Δεν το καταλάβατε? Το τρελός το κατάλαβα. Το για μένα δεν είχα καταλάβει. Γιατί άργησες? Τι ώρα είναι αυτή? Περίμενα τις φωτογραφίες. Τώρα τις φέρανε στο γραφείο. Και τώρα μία έκπληξη. Θα δείτε τις φωτογραφίες του Φρίξου όταν πήρε το κύπελο του τένις. Τι πράγμα? Έχετε πάρει κύπελο και δεν μας το είπατε. Κύπελο, λέει. Κύπελα. Πολλά κύπελα. Θυμάσαι που σε χειροκροτούσαν χιλιάδες κόσμος. Μα τι τώρα, θα το κρύψουμε? Ορίστε. Άνοιξε τις μόνος σου. Ω, Πέγγι, αν ντρέπεστε να μου πείτε το ναι, πέστε το τηλεφωνικός. Έλα, άφησε τώρα τις μετροφροσύνες. Μα πού είναι η Πέγγι? Κάπου θα έχει πάει. Πέγγι, Πέγγι. Λοιπόν, η τελευταία σας λέξη. Ω, μας φωνάζουνε. Κυρίες και κύριοι, ορίστε ο θριαμβευτής. Μπορείς και πάλι. Excuse me. Ο αγκέφαλος πρωταθλητής. Τι συμβαίνει? Για κοίταξε, Πέγγι. Να κάποιος που δεν έχει κεφάλι και πετάει τις μπάλες στα κεφάλια των άλλων. Κοίταξε καλά, κακόμοιρο, να τα πείσω μπροστά. Μην είναι ήσυχη. Το χαρτί, το έχεις το χαρτί? Ναι, μαμά. Μην έρθεις πάλι και μου πεις ότι τα χαλάσσεις, γιατί αλίμονος. Όχι, μαμά. Άντε τώρα, ευκαιρία, τρέχα. Άντε. Πάω. Δεσποινής Πέγγι, θέλω να σας μιλήσω. Δεσποινής. Με συγχωρείτε, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε προϊστάμενε? Λέγε. Γιατί φωτογραφηθήκατε χωρίς κεφάλι, κύριε προϊστάμενε? Η καρδιά μου είναι ένας κήπος. Θα ήθελα κάτι να πιω. Ναι. Πώς, μια στιγμή. Ρεμβάζει. Σκέπτομαι. Ωρες-ωρες αισθάνεται κανείς μόνος μέσα σε πολύ κόσμο. Νομίζω ότι έγινε συστηματίες τελευταία. Ξαφνικά. Από τότε που μια μικρή δεσποινής μου έδωσε ένα χαστούκι. Φέρθηκες τόσο απέσια μαζί μου. Α, βέβαια. Εγώ έκανα μπάνια. Εγώ έπαιζα τένις. Εγώ τριγυρίζα στα κέντρα με τους χοπούς και τους φινινίδες. Ζηλεύεις? Όταν σε βλέπω με αυτούς τους βλάκες. Εγώ θέλω να γελάς μόνο για μένα. Να σκέπτεσαι μόνο εμένα. Να χαστούκιζεις μόνο εμένα. Εγωιστή. Δεν είμαι εγωιστής. Είμαι ερωτευμένος. Τ' ακούς? Ερωτευμένος. Και τώρα τι θα γίνει? Αυτό. Πάντοτε κάτι έλειπα από τη ζωή μου. Έψαχνα μέσα σε τρέλες χωρίς σκοπό. Και ύστερα ήρθες εσύ.
Σαν ήμουν μικρή, ονειρευόμουν ένα γελαστό παλικάρι που θα με έπαιρνε στα μπράτσα του να με πάει στην ευτυχία. Τι είναι αυτό? Το δαχτυλίδι της μητέρας μου. Μου είχε πει να το δώσεις εκείνη που θα γίνει γυναίκα σου. Το θέλεις? Ω, με συγχωρείς. Σας χάλασα το ειδύλιο. Πώς βρέθηκες εδώ? Με ταξί. Τηλεφώνησα στο γραφείο. Ποια είναι η Δεσποινής? Η μνηστή του κυρίου Ντελαπή. Μνηστή? Α, βέβαια, δεν το ξέρετε. Προχθές αρβανιαστήκαμε. Ψέματα. Τι, ανερείς? Φυσικά. Εγώ δεν έχω λύρες για να σε κρατήσω. Α, έτσι. Δεν το ξέρω. Παρντών, Δεσποινής. Κι εσείς, κρατήστε τα δαχτυλίδια σας. Εμένα φοβάμαι ότι θα με στενεύει. Γιατί είπες ψέματα? Πού είσαι, λαβρε, παιδί μου? Είχα λιγάκι δουλειά εδώ. Ασχολείται της οικοδεσπίνης, βλέπετε. Έχω κάτι πολύ σοβαρό να σας πω. Σοβαρό? Πήρα μια απόφαση εδώ. Για πες μας, παιδί μου. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, μ' άφησε μια περιουσία και το δικαίωμα να διαλέξω μόνη μου τον άντρα που θα πάρω. Άντρα? Ναι. Και απόψε ακριβώς τον διάλεξα κιόλας. Κύριε Φινινή. Πόσος Φινινής? Εγώ. Πριν λίγο μου κάνατε πρόταση. Φτάσου μια στιγμή, παιδί μου. Ένα τηλεγράφημα. Δικό μου? Όχι. Δικό σου. Τηλεγράφημα? Παντώ μια στιγμή. Ω, Θείοντο. Τι τρέχει, παιδί μου? Australia Bank που είχατε καταθέσει σας, εχρεοκόπησε. Ε, πώς? Σέξας ανεφαξίας. Πάρε τη συμβολιογράφους. Τρομερό. Κοκό, πού είσαι, παιδί μου, Κοκό? Λεφτά μου, γόη, ανήκανε. Τα λεφτά μου, με κατέστρεψες. Τι φωνάζεις, βρε Γιώργο Ξακούτη? Δική σου δεν ήταν, δε? Τι φωνάζεις? Δική μου, ναι. Δική μου. Δική μου, ε. Έξω κι εσύ κι αυτή που ήρθε να μας αναστατώσει από την Αυστραλία. Ε, δώσει. Δώσει το τσέκ και πέσει να το βράσει. Κάνετε είναι άπειρη, αλλά ναι, είμαι υποχρεωμένος να μεταβώ εις Άγιον Όρος. Θα γίνετε καλόγυρος? Ποσός. Πρόκειται όμως να συγγράψω μια νέα μελέτη. Τα πρωτογενή ασβέστια και ατμόσφαιρα του Αγίου Όρους. Και ο γάμος μας? Βεβαίως, αλλά δεν θα είναι δυνατόν. Καταλαβαίνετε. Παρόλη τη συμπάθεια που αισθάνομαι για σας, διότι... Λοιπόν... Την έδιωξε. Έμεινε μόνο στο σπίτι σαν μαγκούρας.
Και είπε, λέει, εδώ δεν πρόκειται να ξαναπατήσει. Η Πέγγι, τι θα κάνουμε με αυτή? Έμαθα πως μένει σε ένα ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο? Μόνη σε ξενοδοχείο? Ωραία δουλειά. Σε ποιο ξενοδοχείο? Δεν έχω ιδέα. Πρέπει να την βρούμε. Πάρε βάρνα όλα τα ξενοδοχεία που να βρεθεί. Εκεί ύστερα. Άκουσα, Αγγέλα. Εσύ έχεις ένα δωμάτιο, δεν έχεις? Εδώ μένεις. Σ' αρέσει? Καλό είναι. Κάθισε. Με συγχωρείς για την εγκαταστασία, αλλά βλέπεις δεν ήρθε ακόμα η παραδουλεύτρα. Με το μισθό που μου δίνει, δεν μπορούσα να νοικιάσω διαμέρισμα στην Γκραν Μπρετάνη. Και θα κουβαληθώ εδώ. Θα στείλουμε το χρόνο να φέρει τα πράγματά σου. Αν και μεταξύ μας, εγώ δεν είχα καμιά όρεξη για φιλοξενίες. Αλλά βλέπεις, ο Ντελαπής. Ο Φρίξος. Αυτός με έστειλε να σε βρω. Όχι να πάω να το πεις δηλαδή. Αυτός. Αν δεν το πήρες μυρουδιά πως είναι ερωτευμένος μαζί σου. Βλέπεις, υπάρχουν άνδρες που αγαπάνε καμιά φορά. Όπως ο Χρόνης. Βέβαια. Θα μείνεις εδώ, που να σε τακτοποιήσει. Και δεν σου είπα τίποτε. Ακούς? Εγώ θα τα πιώσω! Και είμαστε καλά! Αφού εδώ μας είπανε να φέρουμε τους λογαριασμούς, κύριε. Αν θα στον κάνω εγώ, να μην υπογράφει λογαριασμούς με τη φίρμα της εταιρείας. Με ποιο δικαίωμα! Συνεταίρος σας δεν είναι. Δεν είναι συνεταίρος μου! Το διέλυσα του συνεταίρους μου! Και αυτού θα του κάνω μίση, να στον μάθω εγώ! Παρντώνει, κύριος, από μέσα έρχεσαι. Κατά το μάλλον και ήτον. Για πρόσεξε τα λόγια σου που θα με πεις εμένα μήτων. Όχι. Θέλω να ρωτήξω για κάποιον φινινής, μηνινής. Εδώ είναι. Τώρα πήρε πόδι. Πού το πήγε? Όχι, θέλω να πω ότι απείλτε. Τι τον θέλετε? Βρε παιδί, εγώ είμαι ο Αγκόπ. Τον ήθελα για τη δουλειά που μου έταξε. Κατάλαβα. Δυστυχώς από το τάξη-τάξη υπερεύει των προϋπολογισμών. Εσείς του δεν είσατε? Τι σας έταξε? Πέντε! Πέντε, κατάλαβα. Μια μούτζα από χιλιάδες. Λοιπόν, κυρία Γκόπ, έχετε δει χρήματα αεροπόρους? Τι αεροπόρους, μπρε? Να πετάνε. Αμάν, παράδες μου, πετάξανε! Θα σε φάω, παστούρμα! Όχι εμένα, κυρία Γκόπ, εγώ δεν είμαι πια φίλος του. Πρώτον, γιατί αυτός τάζει σε όλο τον κόσμο από 5.000. Και δεύτερον, εμένα δεν μου αρέσει τα σίδερα. Πολλά σπαλιά σίδερα! Αοράζω! Πόσο? Θέλω να πω, τα σίδερα της φυλακής. Γι' αυτό σου λέω, να λάβεις τα μέτρα σου. Εντάξει. Τι κάνεις? Παίρνω τα μέτρα μου. Ο ποινικός νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αμήλικτος. Πρόκειται περί μιας πρωτοφανούς απάτης, η οποία θα τιμωρηθεί κατά τρόπον παραδειγματικών. Ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος, ο οποίος έκαμε θυσίας εις των βωμών της συγγενείας, υπήρξε θύμα της καλοσύνης. Και εξυπατήθη όχι μόνο από τον συνεταίρον του, αλλά και από αυτήν την ανεψιά του. Το αίμα μου! Γι' αυτό εκάλεσα σας, τους εντύμους, τους αμέμπτους, τους αξιοπρεπείς, για να χρησιμεύσετε ως μάρτυρες. Εσείς, τα στηρίγματα της κοινωνίας. Πέτυχες.
Ήταν τόσο καλομαθημένη που δεν ήθελα να τη στερήσω τίποτα. Τώρα όμως φαίνεται ότι πρόκειται περί λαθάρας, κύριε προϊστάμενε. Τι, η μήνυση? Θα το σκάσω. Και μάλιστα θα το σκάσω με την τροχιά. Και ποιο θα πάρετε μαζί, αν επιτρέπετε? Εμένα. Θα με πάρει μαζί του. Απαγωγή δηλαδή. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Αν μείνει, αντιμετωπίζει τη φυλακή. Φυλακή? Έρος ανήκατε μάχαν. Δηλαδή η Βερσέλς ανήκατε μήνυση. Ήδη ο δικηγόρος εκάλεσε τους μάρτυρες και συσκέπτονται. Μήνυση. Δικηγόρος. Δώσε μου μελάνη και χαρτί. Και άκουσε αυτά που θα σου πω. Χωρίς να σου ξεφύγει τσιμουδιά. Εμπρός. Η Δεσποινή Στέγη. Αλό. Βλέπω όλη η συμμορία είναι παρούσα. Τι? Καλημέρα, τι εδώ. Να σου λείπουνε τα ντόν. Τι μου κουβαλήθηκες εδώ πέρα. Κι αυτός, κι αυτός. Τι συγκινητική σκηνή. Όλοι οι φίλοι μου μαζευτήκαν να φροντίσουν για την ευτυχία. Έτσι μου έρχεται να αρχίσω να κλαίω. Κλάψετε, δεν κλάψετε. Εμείς θα υποβάλλουμε μήνυ συνέπει απάτη. Φοβάμαι ότι θα κάνετε γκάφα, κύριε συνήγορε. Και όλοι αυτοί θα πάρουν μια μεγάλη απογοήτευση. Τι τσαμπουνάει τώρα αυτή. Θέλει να πει πως έπαψε να είναι επιχείρηση, Διονύση. Είναι γυναίκα και αυτή τη γυναίκα εγώ. Της κάνεις δώρα με τα λεφτά μου. Ο κύριος εισαγγελεύς. Θα με κλείσει μέσα. Πάει καλά. Κάντε όπως νομίζετε, κύριε. Καλά, καλά. Ω, ήρθες, ο ήρθα, Διονύση. Θες τους τώρα αυτή τη μικρή ιστορία που ξέρεις. Ποια ιστορία? Α, την ιστορία, μάλιστα, αδεσμής. Σύμφωνα με την εντολή σας και με το πληροξίσιο που μου υπογράψατε, εξαργύρωσα το τσεκ. Το τσεκ. Κοκό, το τσεκ. Μάλιστα, κύριε Προϊστάμενε. Το τσεκ με τις 100.000 λίρες. Μάλιστα, κύριε Προϊστάμενε. Πρώην. Και πού είναι τα λεφτά? Εδώ μέσα. Δηλαδή, ένα μέρος. Σας έκανε κατάπληξη. Χιόμως. Είναι πολύ απλό. Το τηλεγράφημα ότι καταστράφηκα ήταν ψεύτικο. Εγώ το σκηνοθέτη. Εσύ. Ήθελα να δω ποιος από εσάς είναι ειλικρινής μαζί μου. Τώρα ξέρω. Απίστευτο. Εξυπνότατο. Εγώ λοιπόν το είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Όσο για τα χρέη, κύριε συνήγορε, θα πληρωθούν μέχρι λεπτού. Όλα τα χρέη. Χρόνη, Αγγέλα, εδώ μαζί μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που τελείωσε αυτό το πράγμα. Όλες μου τις ευχές, Πέγγι. Κυρίες, κύριοι. Φρίξω! 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 Ναι. Ήθελα... Να εξακολουθήσουμε την κωμωδία. Κωμωδία? Το παιχνίδι τελείωσε. Λυπούμε, αλλά αρνούμε να κάνω το πειραματόζω. Αντίο. Στάσου! Έχω να σου ζητήσω κάτι ακόμα. Σε τι μπορώ να σε εξυπηρετήσω? Μου δίνεις το δαχτυλίδι. Κύριε Τζάμια, υπόθεση ξινός τραχανάς. Έχεις δει βλάκες? Όχι. Γιατί, δεν έχεις καθρέφτη? Άστα τώρα αυτά. Πάμε. Πού? Να βρούμε κανένα τραμ να μας κόψει. Α, με συγχωρείς, αλλά εγώ μένω. Εγώ θα κάνω διαχείριση. Εγώ την έψησα. Δηλαδή, μ' αφήνεις καγγέλο? Ναι, και θα σου δώσω μια συμβουλή. Όσοι έχουν μυαλό, τα οικονομάνα με τις ειδικότητες, όχι με Αμερικάνους. Πάρε, παιδί μου, να πεις ένα καφέ.
Γεια σου. Αμάν, πού πας βρε, πού πας. Να ζυμώσω όμως τον κούλουρα για την παρηγοριά. Αυτός τη φίλησε, μπρε. Όχι. Πώς όχι, το είδα με τα μάτια των οφθαλμών μου. Τα δικά σου. Όχι, ναι, μπρε. Γιατί τη φίλησε. Για να της περάσει τον μπαμπά. Με κοροϊδεύεις, βρε. Πού είναι λεφτά μου, πού είναι. Ποια λεφτά σου. Στάσου μη μου τσαλακωστούσα κάτι και θα μπορείς να το πουλήσεις στο παλιατζίδικο. Τα λεφτά μου πού είναι. Μείνανε από λάστη. 5.000 λίρες, 5.000. Θα σε πάω στην αστυνομία. Και τι, άμα πας θα στα πληρώσει ο αστυνόμος. Έλα μέσα, βρε, έλα μέσα. Στην αστυνομία. Ναι, βρε, στην αστυνομία. Δεν πάω πουθενά. Πάρε να πιείς ένα καφέ. Αμάν. Τσακώστε τον, πιάστε τον, τσακώστε τον, βρε. Ματιώτης, ματιωτήτων, τα πάντα ματόπονος. Τώρα μπρε, χωρίς λεφτά, χωρίς μαζί, τι ονόμαστε. Αν το ξέρω εγώ πως θα τελείωρα έτσι, αδελφέ, αγκόπιε. Αχ, δεν είναι για μας τα του κόσμου τούτου. Άμαν. Τι είναι, μπρε. Ωραίο πράγμα. Είσαι. Είμαι, λέει, και παρά είμαι. Φέρε προκαταβολή. Αμάν, πάλι προκαταβολή. Ε, χάιντε. Καλά, βρε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Θα σε κάνω κουμπάρο. Εντάξει, πέντε. Thank you.